Δέσμη πρωτοβουλειών για τα 15 νησιά της χώρας, τα οποία εντάσσονται στο δίκτυο των άγωνων γραμμών που καλύπτει ο Olympic Air, παρουσίασε η Aegean Airlines. Στόχος είναι τόσο η αύξηση της κίνησης με χρήση των νέων χαμηλότερων ναύλων, όσο και η αύξηση της συνδεσιμότητας με το εξωτερικό, ώστε να δοθεί η δυνατότητα και στα μικρότερα νησιά να συμμετάσχουν και να επωφεληθούν από την τουριστική ανάπτυξη. Οι πρωτοβουλίες αυτές σχετίζονται με τις αυξημένες δυνατότητες που δημιουργούνται μετά την εξαγορά της Olympic Air. Αναλυτικότερα, σχεδιάζονται οι ακόλουθες τρεις ενέργειες που θα εφαρμοστούν μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η οποία αναμένεται τις επόμενες μέρες. Πρώτον, προωθείται η δημιουργία και δεύτερου χαμηλότερου ναύλου ύψους 39 ευρώ για τα 12 νησιά άγονης γραμμής με απευθεία σύνδεση με την Αθήνα. Δεύτερον, πραγματοποιείται προσφορά για τις συνδέσεις νησιών άγονης γραμμής με το εξωτερικό, με πτήσεις της Aegean ή της Olympic Air, χωρίς χρέωση για το εσωτερικό σκέλος τους μήνες Νοέμβριο-Μάρτιο και με χρέωση μόλις 20 ευρώ ανά σκέλος για το διάστημα Απριλίου-Οκτωβρίου. Η δυνατότητα αυτή θα ισχύει για επιβάτες που ταξιδεύουν την ίδια μέρα από εξωτερικό προς άγονες γραμμές ή αντίστροφα και εκτελούν και τα δύο σκέλη με πτήσεις της Aegean ή της Olympic Air. Και τρίτον, προβλέπεται αύξηση χωρητικότητας θέσεων για τους μήνες Ιούλιο-Σεπτέμβριο σε 7 από τους προορισμούς άγονων γραμμών όπου είναι εφικτό επιχειρησιακά και εμπορικά. Ειδικότερα πρόκειται για τους προορισμούς Νάξο, Αστυπάλαια, Ικαρία, Ζάκυνθο, Σκιάθο, Κάρπαθο και Κύθυρα. Η αύξηση αυτή, που αποτελεί πρωτοβουλία της εταιρείας και δεν επιφέρει κανένα επιπλέον κόστος επιδότηση για το κράτος, θα πραγματοποιηθεί τους μήνες Ιούλιο με Σεπτέμβριο και θα κυμαίνεται από 15 έως 35% ανάλογα με το νησί, μέσω χρήσης μεγαλύτερων αεροσκαφών όπου αυτό είναι δυνατό.